Κυρίες και κύριοι, γεια σας. Ακόμα μια Αρκαδία Μπόλ είναι κοντά σας για να σας βάλει στο παιχνίδι της αθλητικής δραστηριότητας του Σαββατοκυριακού. Θα παρακολουθήσετε σε εικόνα την ήττα του Αστέρα από τον Ατρόμητο στο Περιστέρι με 3-1. Θα πληροφορηθείτε και για την ήττα του Παναρκαδικού στο Μεσολόγγι με 3-1 επίσης. Δύο ήττες πολύ κακές για τις ομάδες Τρίπολης. Και όπως κάθε εβδομάδα θα παρακολουθήσουμε μαζί τα αποτελέσματα, αλλά γκολ και φάσεις από ατομικά πρωταθλήματα σε περιγραφή από τη δημοσιογραφική ομάδα του Arcadia Sports, καθώς και οτιδήποτε υπάρχει από το χώρο του μπάσκετ. Στο περιθώριο της κοπής της πίτας του Συλλόγου Φίλων Εθνικής Ομάδας Αρκαδίας θα δείτε και μια πολύ ενδιαφέρουσα συνέντευξη του Μιχάλη Καψή, ο οποίος βραβεύτηκε από τον Σύλλογο και ήρθε μέχρι την Τρίπολη. Ας ξεκινήσουμε με το Περιστέρι, την ήττα του Αστέρα από τον Ατρόμητο με 3-1. Ας περάσουμε να δούμε σε εικόνα τα όσα έγιναν στην αναμέτρηση. Η ήττα αυτή για τον Αστέρα ήταν η πρώτη στο δεύτερο γύρο, ήταν η πρώτη ήττα μετά από 9 αγωνιστικές και ήρθε και σε μια έδρα που δεν είχε χάσει ποτέ, δεν είχε δεχτεί καν γκολ και μάλιστα αυτή τη φορά δέχτηκε 3 από μια ομάδα η οποία έπαιζε από το 16ο λεπτό με 10 ποδοσφαιριστές λόγω της αποβολής του Φιτανίδη. Πολύ σωστά, αν και η αναμέτρηση ξεκίνησε με καλούς ιονούς, την αποβολή δηλαδή του παίκτου Ατρομήτου. Στη συνέχεια τα στημένα βαθιά πληγή σήμερα για τον Αστέρα έφεραν το σκορ με 3-1 και έδωσαν στον Αστέρα μία ήττα που τον φέρνει στην πέμπτη θέση της βαθμολογίας. Πάντως, Κώστα, ο Δημήτρης Μπάκος μετά το τέλος του αγώνα προσπάθησε να σηκώσει το ηθικό των ποδοσφαιριστών και μάλιστα και με δήλωσή του στην δημόσια τηλεόραση είπε ότι δεν γίνεται να κερδίζουμε όλα τα παιχνίδια. Ασφαλώς και έχει δίκιο ο εκ των διοκτητών του Αστέρα. Δεν γίνεται σε κάθε παιχνίδι να κερδίζει μια ομάδα. Πάνω απ' όλα, σε τέτοιες εμφανίσεις χρειάζεται η λογική και φαίνεται πως οι διεκδίκτες του Αστέρα την έχουν. Την ήττα με 3-1 γνώρισε όμως και ο Πανεργαδικός, μια ήττα η οποία τον φέρνει ακόμα πιο χαμηλά στο βαθμολογικό πίνακα του πρωταθλήματος της Τρίτης Εθνικής. Αυτή τη φορά έχασε στο Μεσολόγγι. Ο Πανεργαδικός, ο οποίος πρέπει να αρχίσει Κώστα να μαζεύει βαθμούς στα υπόλοιπα παιχνίδια, προκειμένου να πετύχει τη σωτηρία του πλέον. Όσο περνάει ο καιρός, γίνεται και πιο δύσκολα τα πράγματα. Ας περάσουμε να δούμε τα αποτελέσματα και τις βαθμολογίες, καθώς και την επόμενη αγωνιστική από τον όμιλο του Πανεργαδικού. Είδατε και στην κάρτα με τη βαθμολογία. Ο Πανεργαδικός βρίσκεται πλέον στην 11η θέση του βαθμολογικού πίνακα με 20 βαθμούς και η συνέχεια είναι πάρα πολύ δύσκολη. Το μεγάλο στόχο που έχει θέσει η ομάδα της Τρίπολης πλέον, που είναι η σωτηρία, μια χρονιά που ξεκίνησε με πολύ μεγάλες προσδοκίες, αλλά τελικά εξελίχθηκε πολύ δύσκολη για τον Πανεργαδικό, στον οποίο υπήρχαν μεσοβδόμαδα Κώστα και διοικητικές εξελίξεις και μάλιστα μίλησες και με τον κύριο Παυλή για το arcadiasports.gr. Να αναφέρουμε όμως πρώτα την παρέτηση του πρόεδρου του Πανεργαδικού, του κύριου Γιώργου Μάρκου, ο οποίος αποτελεί παρελθόν από τη διοίκηση του Τριφυλλίου. Όσο και τον κύριο Παύλη, ξεκαθάρισε μέσω του arcadiasports.gr πως δεν πρόκειται σε καμία περίπτωση να διεκδικήσει χρήματα από την ιστορική ομάδα του Πανεργαδικού. Αφήνουμε όμως τα εθνικά πρωταθλήματα και περνάμε
στα τοπικά πρωταθλήματα και πρώτα στο Α Αρκαδίας που συνεχίζει να είναι πάρα πολύ συναρπαστικό. Εκεί είχαμε νίκες για τους πρωτοπόρους και δόξα Μεγαλόπολης προφορεύεται με ένα παιχνίδι περισσότερο από τους αντιπάλους της. Ο Πανθερατικός ακολουθεί ενώ η Κεφαλισσία δεν είχε κανένα πρόβλημα στην έδρα του Λεβιδίου να πάρει τους 3 βαθμούς της νίκης. Θα ξεκινήσουμε με τη δόξα Μεγαλόπολης, η οποία έστω και στο τέλος κατάφερε να κερδίσει με 2-0 την ΑΕΚ Τρίπολης. Με 2 γκολ προς το τέλος του αγώνα, η Δόξα Μεγαλόπολης κατάφερε να κάμψει την αντίσταση της ΑΕΚ, η οποία πήγε στην Μεγαλόπολη πολύ καλά διαβασμένη και πολύ καλά στημένη στον αγωνιστικό χώρο και δυσκόλεψε πάρα πολύ την Δόξα, κρατώντας το 0-0 μέχρι το 71ο λεπτό. Εδώ είδατε μια κεφαλιά η οποία πέρασε out από τον Μίτσο, ο οποίος πάντως είχε υποδειχθεί σε θέση offside. Το πρώτο ημίχρονο, οι φάσεις μπροστά στις δύο εστίες ήταν πολύ λίγες. Εδώ ακόμα μια κεφαλιά από τον Μοσχίδη. Ο Μανιάτος, ο τερματοφύλακας ΑΕΚ, ήλεγχε την πορεία της μπάλας. Η Δόξα, η οποία προσπαθούσε να μεταφέρει το παιχνίδι στην περιοχή της ΑΕΚ για να δημιουργήσει κινδύνους. Η αλήθεια είναι όμως ότι η ΑΕΚ είχε κλείσει πάρα πολύ καλά τους διαδρόμους και άρχισε να γίνεται και επικίνδυνη όσο περνούσαν τα λεπτά. Μια προσπάθεια από τον Λιμπερόπουλο, τον Νίκο. Ο Δημήτρης ήταν και πάλι στην εξέδρα για να εκτίσει την τελευταία αγωνιστική της τιμωρίας του. Μπλόκαρε ο Μανιάτης και εντυπωσιακή επέμβαση από τον τερματοφύλακα της ΑΕΚ. Μεγάλη ευκαιρία για την Δόξα με τον Μίτση στο 38ο λεπτό. Ακόμα ένα σουτ. Η μπάλα θα περάσει πολλά μέτρα πάνω από το οριζόντιο δοκάρι της εστίας ΣΑΕΚ. Εδώ ένα φάουλ από τον Μίτση. Η μπάλα και πάλι περνάει εκτός εστίας. Δεύτερο ημίχρονο. Ευκαιρία για την ΑΕΚ. Δεν γίνεται καλά το σουτ. Στο δεύτερο δοκάρι. Προσπάθεια από τα αριστερά για την Δόξα. Το σουτ. Η μπάλα θα κοντράρει. Θα χτυπήσει το δεξί δοκάρι, θα ξεγελαστεί και ο Μανιάτης. 1-0 για την Δόξα. Μεσού του Αλεξανδρή, βλέπετε τα τετρίκια που κάνει η μπάλα και τους πανηγυρισμούς των ποδοσφαιριστών της Δόξας που κατάφεραν να ξεκλειδώσουν το παιχνίδι στο 71ο λεπτό. Και εδώ ένα φανταστικό γκολ από τον Λιμπερόπουλο στο 88. Σφράγισε τη νίκη της Δόξας. Ένα γκολ για το οποίο πάντως εκφράστηκαν παράπονα από τους ποδοσφαιριστές ΑΕΚ ότι ο σκόρερ ήταν σε θέση offside. Πάντως, κατά τα άλλα, ήταν ένα υπέροχο γκολ από τον Λιμπερόπουλο και στο τελείωμα, οπότε όταν κατάφερε να πλασάρει το Μανιάτη, αλλά και στο κατέβασμα της μπάλας. Νίκη για τη Δόξα, 2-0 τέλος στο παιχνίδι της Μεγαλόπολης. Όχι, ήταν πολύ δύσκολο το παιχνίδι, ΑΕΚ. Είναι πάρα πολύ καλή ομάδα. Δεν περιμέναμε κάτι πιο εύκολο. Θέλω να δώσω συγχαρητήρια στην ομάδα της ΑΕΚ. Είναι πάρα πολύ καλή ομάδα. Έπαιξε για την ομάδα του, για την ιστορία του, για την αξιοπιστία του ερασιτεχνικού ποδοσφαίρου. Και δεν έγινε το παραμικρό, ούτε μία ψυμαχία μέσα στο γήπεδο. Όχι, είναι άλλη κατηγορία γκολ. Το παιχνίδι κρίθηκε στη λεπτομέρεια. Το 1-0 ήταν τυχερό, νομίζω. Βρήκε σε κάποιο πόδι και άλλαξε τροχιά και πήγε. Με κάποια στημένα απειληθήκαμε. Είχαμε κάποιες φάσεις και εμείς κάτι αποστημένο. Αλλά το δεύτερο γκολ, όπως το είπατε, είναι πραγματικά είναι γκολ άλλη κατηγορία. Το κατέβασμα, το τελείωμα είναι από τα πολύ όμορφα γκολ που φέρνει τον κόσμο στο γήπεδο. Και πάλι θέλω να δώσω συγχαρητήρια και στις δύο ομάδες, γιατί δεν έγινε η παραμικρή ψυμαχία. Εντάξει, γιατί στα δύο τελευταία παιχνίδια δεχτήκαμε απίστευτες προκλήσεις και επιθέσεις, δεν δώσαμε κανένα δικαίωμα και αν θέλαμε να βγάλουμε τον κακό μας χαρακτήρα, τον βγάζαμε και στη Μεγαλόπολη. Εδώ είναι εκκλησία και εκκλησία θα παραμείνει. Ευχαριστώ. Αν δεν το είχες βάλει εσύ, θα το ψήφιζες γκολ της αγωνιστικής. Υποκειμενικό είναι αυτό πάντα. Ας μην το συζητήσουμε καλύτερα. Ωραία, μας περιγράψει όμως λίγο τη φάση. Έγινε μια σέντρα προς τα μέσα, η μπάλα ήταν στον αέρα, δεν βλέπω πίσω μου τι γίνεται, να πω την αλήθεια για το offside πρώτα απ' όλα. Έπρεπε να την καταβάσω, αυτό σκέφτηκα. Με τη μία πλάστα γιατί τώρα με φλέξει και λίγο προς τα έξω και μπήκε. Ο αδερφός θα το έβαζε? Όχι. Ποτέ? Δεν θα το έβαζε. Θα πήγε να κάνει λόμπα και θα το έχανε. Συνηθισμένος. Το είδατε και εσείς νομίζω. Ήταν πολύ δύσκολο παιχνίδι. Πολύ δυνατή ομάδα ΑΕΚ Τρίπολης και πολύ καλή, πειθαρχημένη ομάδα. Μας έβαλε πάρα πολύ δύσκολα σήμερα. Ήμασταν τυχεροί στο πρώτο γκολ. Το καθαρίσαμε με ένα δεύτερο. Εντάξει, τέλος καλό, όλα καλά. Ναι, έτσι πιστεύω και εγώ. Ήταν ένα πραγματικό ντέρμπι. Πιστεύω ότι η ομάδα μας ήταν αρκετά διαβασμένη για αυτό το παιχνίδι. Κατεβήκαμε παρουσιάζοντας ένα πάρα πολύ καλό αγωνιστικό πρόσωπο. Πιστεύω ότι το σκορ είναι πλασματικό. Αν είμαστε λίγο σοβαροί στο επιθετικό κομμάτι της ομάδας, πιστεύω ότι μπορούσαμε να πάρουμε και κάτι καλύτερο. Κακά τα ψέματα για το πρωτάθλημα έχουν χαθεί. Έτσι. Έχουμε να ξεκινάμε τον ημιτελικό Τετάρτη. Εκεί επικεντρώνουμε όλη την προσοχή. Πιστεύω να είμαστε πιο τυχεροί από κάποια παιχνίδια τα οποία έχουμε παίξει.
Στο τέλος κατάφερε να ξεκλειδώσει το παιχνίδι η δόξα. Είδατε και τις δηλώσεις των πρωταγωνιστών. Πάμε τώρα στο παιχνίδι του Πανθυριατικού, Κώστα. Σωστά, στο γήπεδο του Άστης ο Πανθυριατικός υποδέχτηκε τον Ηρακλή Βερβαίνων. Στο πρώτο ημίχρονο καθάρισε το αποτέλεσμα με 3-0. Τελικό σκορ 3-1. Ας περάσουμε να δούμε τα γκολ και τις καλύτερες φάσεις. Για το πρωτάθλημα της Αλφα Αρκαδίας, ο Πανθυριατικός υποδέχτηκε τον Ηρακλή Βερβαίνων. Καλοκαιρία επικρατούσε στην περιοχή του Άστρους, ο κόσμος γέμισε το γήπεδο για να παρακολουθήσει τις προσπάθειες των ποδοσφαιριστών. Τα πρώτα λεπτά ήταν αναγνωριστικά για τις δύο ομάδες, είχε και ο Ηρακλής τις ευκαιρίες, το εδώ μία από αυτές. Θα προσπαθήσει ο επιθετικός του Ηρακλή να απειλήσει, τελικά ο Πανθυριατικός θα διώξει. Από εκεί και πέρα ήταν ένας επιθετικός μονόλογος για την ομάδα του Άστρους. Βλέπετε εδώ μια κεφαλιά, η μπάλα θα περάσει out. Σε ακόμα ένα παιχνίδι δημιούργησε πάρα πολλές ευκαιρίες. Από αριστερά η σέντρα, το shoot στο ύψος της μικρής περιοχής θα διώξουν από το φύλακα του Ηρακλή. Συνέχεια στο παιχνίδι, από αριστερά ξανά, σέντρα shoot, η μπάλα θα περάσει πάνω από το οριζόντιο δοκάρι. Συνεχίζουμε στο παιχνίδι, ο Δάμης θα προσπαθεί να γυρίσει. Θα κάνει και το shoot, θα μπλοκάρει ο τερματοφύλακας του Ηρακλή. Καλύτερη ομάδα Πανθυριατικός, είχε την κατοχή της μπάλας και ήταν θέμα χρόνου να γίνει το 1-0. 1-0 λοιπόν στο 20 με τον Αγγελόπουλο, ανοίγει το σκορ. Στο 20 λεπτό βάζει μπροστά την ομάδα του Άστρους με αυτό το πλασέ μέσα από το ύψος της μικρής περιοχής. Το πανηγυρίζουν, ήταν θέμα χρόνου να ξεκλειδώσει η άμυνα του Ηρακλή. Στη συνέχεια με τον ίδιο τρόπο ο Πανθυριατικός θα απειλήσει αρκετές φορές. Από τη μέση και μπροστά έκανε ό,τι ήθελε. Ακόμα μια καλή στιγμή με το δεξί πρώτο πλασέ θα αποκρούσει τον τερματοφύλακα του Ηρακλή και θα διώξει σε κόρνερ. Εκτέλεση κόρνερ. Περίεργη στιγμή εδώ για την άμυνα του Ηρακλή. Θα γίνει και το δοκάρι. Θα διώξει με το ένα χέρι του τερματοφύλακα. Θα περάσει ο κίνδυνος. Εκτέλεση φάουλ από πολύ μακριά. Θα παραμείνει το 1-0 υπέρ του Πανθυριατικού. Σέντρα από δεξιά. Θα φύγει πάλι τον τερματοφύλακα. Ευτυχώς για την ομάδα του, δεν θα έχει παραπάνω πρόβλημα. Και εδώ ο Αδάμης θα πηδήξει ψηλά, πολύ ωραία κίνηση με το κεφάλι. 2-0 στο 33, ο Αδάμης, ο αρχηγός, θα διπλασιάσει τα τέρματα για τον Πανθυριατικό. Το όποιο άγχος υπήρχε θα σταματήσει να υπάρχει, αν και δεν υπήρξε πολύ, είπαμε ήταν πολύ καλύτερος ο Πανθυριατικός και με 2-0 μπροστά ήταν πολύ δύσκολο να γυρίσει το παιχνίδι. Καλή ενέργεια εδώ από τον ποδοσφαιριστή του Άστρους. Το πλασέ δεν ήταν τόσο καλό. Θα παραμείνει το 2-0. Συνέχεια στο πρώτο ημίχρονο βλέπετε πάρα πολλές φάσεις. Πραγματικά ήταν ένας μονόλογος για την ομάδα του Άστρους. Και 3-0 ο Χαρμπαλής. Άνετα και ωραία μέσα από τη μεγάλη περιοχή. Θα ακολουθήσει την κίνηση του συμπαίχτη του. Θα του στρωθεί η μπάλα και με το αριστερό θα κάνει το 3-0 στο 42. Δεύτερο ημίχρονο, θα μπει ξανά με όρεξη ο Πανθυριατικός, γεμάτο το σουτ. Εδώ από τον παίχτη του Άστρους, η μπάλα θα περάσει out. Πολλές ευκαιρίες και στο δεύτερο μέρος. Αυτή τη φορά όμως τα τελειώματα δεν ήταν τόσο καλά. Και ο Ηρακλής, αξιόμαχος, δεν θα τα παρατήσει, προσπάθησε να ξαναμπεί στο παιχνίδι. Του δόθηκε η ευκαιρία, έβαλε και τον γκολ. 3-1 με τον Μπάρλα τον Κώστα. Μείωσε για την ομάδα του, πέτυχε τον γκολ της τιμής. Από εκεί και πέρα τα πράγματα ήταν δύσκολα. Όσες προσπάθειες και αν δοκίμασαν, το σκορ παρέμεινε το ίδιο. Μία εκτέλεση φάουλ του Χαρμπαλή, μπάλα θα περάσει out. Και ακόμα στα τελευταία λεπτά, σέντρα από δεξιά. Από αυτά που δεν χάνονται, θα χαθεί όμως. Τελικό 3-1 υπέρ του Πανθυριατικού, που πέτυχε ακόμα μία νίκη στην προσπάθεια που κάνει για το πρωτάθλημα. Ωραίο παιχνίδι στο Άστρος Κώστα, στη νίκη του Πανθυριατικού. Πάμε τώρα να περάσουμε στη νίκη της Βαλεσίας, η οποία ήταν και πάλι ευρεία. Πάντως το Άστρος είχε καλό καιρό, γέμισε το γήπεδο. Ας περάσουμε τώρα στο Λεβίδι, εκεί όπου η Βαλεσία έκανε πάρτι, κέρδισε με 0-5. 3 γκολ από τον Κολιόπουλο, ας περάσουμε να τα δούμε.
Μεγάλη νίκη σε έκταση πέτυχε η ομάδα της Φαλεσίας επί του ερχομενού μέσα στο Λεβίδι με 5-0, έχοντας σε πολύ καλή μέρα τον Κώστα Κολιόπουλο που πέτυχε 3 γκολ. Βλέπουμε εδώ παίκτες από τον Πανιόνιο και ο Μεγαλόπολης που είχαν παιχνίδι προηγουμένως στην Κανδύλα φέροντας 1-1. Μια καλή επιτυχία για την ομάδα της Μεγαλόπολης. Πρώτη φάση στο παιχνίδι, βλέπουμε πολύ ωραία το πόντι από αριστερά. Κάνει μια σέντρα Καραχάλιο στο 10ο λεπτό με ωραία κεφαλιά καρφωτή. Ανοίγει το σκορ 1-0. Η φάση με τον γκολ, πολύ ωραία καρφωτή κεφαλιά του Καραχάλιο 1-0. Κολιόπουλος στο 13ο λεπτό ελίσσεται πολύ όμορφα και με το αριστερό σουτ κάνει 2-0 για την ομάδα του. Κώστας Κολιόπουλος, πολύ ωραίο σουτ, 2-0 για την ομάδα του. Στη μεγάλη περιοχή ο Κότσιρας σουτάρει, ο Μακρύς πέφτει, δεν αποκρούει καλά και από κοντά άνετα ο Κολιόπουλος κάνει το 3-0, 14ο λεπτό. Κώστας Κολιόπουλος, 3 τα γκολ για τη Φαλεσία. Περίπατο στο παιχνίδι για την ομάδα της Μεγαλόπολης. Ένα πέναλτι βλέπουμε εδώ το οποίο δεν έδωσε ο διαιτητής κ. Βεργέτης. Ένα φάουλ μακρινού για το Λεβίδι, η μπάλα ψηλά out. Φτάνουμε στο 403 λεπτό. Κολιόπουλος, πολύ ωραία προσπάθεια. Αποφεύγει δύο φορές τον ίδιο παίχτη, το Μούστο, και με σουτ κάνει το 4-0. Βγαίνει ο Μακρύς, δεν μπορεί να κάνει κάτι. 4-0. Ημίχρονο μπροστά η Φαλεσία, δεύτερο μέρος, ένα μακρινό σουτ, η μπάλα πάει out, δεν ανησυχεί ο Παπαδόπουλος. Ένα ωραίο σουτ πέφτει στη γωνία του Μακρύς, αποκρούει. Βλέπουμε και μια ωραία εικόνα από τα χιονισμένα βουνά. Ένα φάουλ για το Λεβίδι, ο Μούστος σουτάρει, πολύ ωραία απόκριση του Παπαδόπουλου, πετάχτηκε πολύ ωραία στο γάμα και πετάει την μπάλα σε κόρον. Ήταν πολύ ωραία η επέμβαση του Γιώργου Παπαδόπουλου. 81ο λεπτό, ο Πότια ανενόχλητα και με ωραίο πλασέ που βγαίνει μόνος του, κάνει το 5-0, διαστάσεις τριάβου για την ομάδα της Φαλεσίας. Η λήξη του αγώνα, Φαλεσία κέρδισε 5-0 το Λεβίδι. Είδαμε τα γκολ της Φαλεσίας, πραγματικά σε ακόμα μια αγωνιστική, κατάφεραν να πάρουν τους 3 βαθμούς, κυνηγάνε και αυτή την πρώτη θέση. Και θα περάσουμε τώρα στο γήπεδο των Φιλικών, εκεί όπου ο Μαντινιακός υποδέχτηκε το Λεωνίδιο. Οι φιλοξενούμενοι νίκησαν με 2-0 σε ένα παιχνίδι που ο Μαντινιακός στο 0-0 είχε και δοκάρι με τον Κολιτσίδα. Διαμαρτύρεται και για πέναλτι που δεν δόθηκε στον επιθετικό της ομάδας του Μαντινιακού. Πάμε να δούμε πλάνα από την αναμέτρηση, τα 2 γκολ του Λεωνίδιου, καθώς και τις καλύτερες πάσεις. Πολύ σημαντική νίκη για το Λεωνίδιο που επικράτησε με 2-0 εκτός έδρας του Μαντινιακού. Το παιχνίδι έγινε στο γήπεδο των Φιλικών. Εδώ η σέντρα. Ευκαιρία για το Λεωνίδιο με κεφαλιά από τον Κυρίο και νέα ευκαιρία για τους φιλοξενούμενους. Στο γύρισμα μέσα στην περιοχή, ο Χιώτης πρόλαβε την έξοδο του Λιμπερόπουλου. Ωστόσο, στο πλασέ που έκανε ο τερματοφύλακας του Μαντινιακού, έδιωξε σε κόρνερ. Στο 30ο λεπτό είμαστε. Η παλιά για τον Κολιτσίδα. Υπάρχει τράβηγμα από τον Λάτσι. Παίζεται από τον διαιτητή της αναμέτρησης, διαμαρτυρίες από τους γηπεδούχους για πέναλτι. Δεύτερο ημίχρονο, το φάουλ από τον Τσουκάτο. Ευκαιρία για το Λεωνίδιο. Η μπάλα πέρασε έξω από το αριστερό δοκάρι και εδώ η μεγαλύτερη ευκαιρία για τον Μαντινιακό. Η μπαλιά για τον Κολτσίδα από ελεύθερο βολέι τερματοφύλακα μάλιστα. Το σούτ από τον επιθετικό του Μαντινιακού. Η μπάλα στο δεξί δοκάρι της εστίας του Λεωνιδίου. Μένει το 0-0. Και εδώ είμαστε πλέον στο 81. Η φάση ξεκινάει από τον Τσουκάτο. Η σέντρα μέσα στην περιοχή, η κεφαλιά από τον Κυρίο, 0-1. Ωραία επίθεση από τους φιλοξενούμενους. Ανοίγουν το σκορ στο γήπεδο των Φιλικών. Πολύ ωραία η παλιά μέσα στην περιοχή, η κεφαλιά από τον Κυρίο για το 0-1. Για τους παίκτες του Λεωνιδίου που πανηγυρίζουν. Στη συνέχεια το Λεωνίδιο θα μπορούσε να πετύχει δεύτερο γκολ σε αυτήν εδώ τη φάση, με τον Χιώτη να περνάει τον αντίπαλο τερματοφύλακα, αλλά να μην προλαβαίνει να πλασάρει. Τελικά το 0-2 έγινε στο 87. Με σκόρερ τον ίδιο παίκτη, τον Κύριο, με σούτ έξω από την περιοχή στην αριστερή γωνία της εστίας του Λιμπερόπουλου, 0-2, το Λεωνίδιο σφράγισε την νίκη του απέναντι στον Μαντινιακό. Όπως είδατε, το παιχνίδι του Μαντινιακού με το Λεωνίδιο κρίθηκε στο τελευταίο δεκάλεπτο. Πάμε να δούμε τώρα τι έγινε στο παιχνίδι που έπαιζαν οι Βρασιές. Έτσι, Κώστα. Στο γήπεδο του Μελιγού υποδέχτηκαν τον Παγκορτινιάκο με ένα γκολ σε κάθε ημίχρονο. Το πρώτο παπά στο δεύτερο Μακρύς πήραν τη νίκη με 2-0. Πάμε να δούμε το πώς τα κατάφεραν.
Για το πρωτάθλημα της Αλφα Αρκαδίας, οι Βρασιές υποδέχτηκαν στο γήπεδο τους Μελικούς τον Παγκορτινιακό. Οι παιδούχοι ήθελαν την νίκη για να ανέβουν κι άλλο στη βαθμολογία, να τον ξεπεράσουν με περισσότερους βαθμούς. Μπήκαν πιο δυνατά στην αναμέτρηση. Μια καλή στιγμή εδώ, μπαίνουν στη μεγάλη περιοχή, θα διώξει ο αντίπαλος τερματοφύλακας. Ο Παπάς εδώ θα δοκιμάσει ένα σουτ με το δεξί. Θα μπλοκάρει ο τερματοφύλακας του Παγκορτινιακού. Ένα από τα πολλά σουτ που δοκίμασε ο ποδοσφαιριστής. Θα δείτε και στη συνέχεια αν τελικά κατάφερε και ένα σκοράρι. Εδώ βλέπουμε στα κάγκελα είναι ο Τσόγκας μετά την τιμωρία. Του δίνει οδηγίες στην ομάδα του. Ένα γέμισμα από τον Παγκορτινιακό. Κουρόγιωργας. Θα μπλοκάρει ο αντίπαλος τερματοφύλακας. Η αναμέτρηση χωρίς σκορ. Από δεξιά η μπάλα στη μεγάλη περιοχή. Θα κρατήσει ο Μακρύς, σουτ με το δεξί. Σέντρα σουτ ήταν, η μπάλα πέρασε out. Συνέχεια στον αγώνα, πάλι από δεξιά, το σουτ με την ίδια κατάληξη. Το πρώτο μισάωρο του αγώνα είχε πολλές φάσεις για τις Βρασιές. Ο Παγκορτινιακός είχε τη δύναμη να καταφέρει να κρατήσει το 0. Και εδώ το καταπληκτικό γκολ του Παπά. Βλέπετε το σουτ με το δεξί, έξω από την περιοχή, η μπάλα θα σκάσει λίγο πριν καταλήξει στα δίχτυα. Μπήκε το γκολ με τον σκόρερ να τρέχει προς την κερκίδα των γηπεδούχων. Ακόμα ένα σούτ έξω από την περιοχή, αυτή τη φορά κανένα πρόβλημα για τον τερματοφύλακα του Παγκορτινιακού. Δεύτερο ημίχρονο, μόλις ξεκίνησε. Όμορφος συνδυασμός, όμορφη επιθετική ενέργεια, η μπάλα μέσα στο ύψος της μικρής περιοχής. Ο Μακρύς με το αριστερό, η μπάλα δεξιά, 2-0. Οι Βρασιές ανεβάζουν το δίκτυο του σκορ στο 2-0, κλειδώνουν θα λέγαμε και το αποτέλεσμα. Φεύγει και το άγχος για τη νίκη, 2-0 μπροστά οι Βρασιές κόντρα στον Παγκορτινιακό. Εδώ θα ζητήσουν ένα πέναλτι φιλοξενούμενοι. Δεν θα δοθεί κάτι. Συνεχίζονται οι οδηγίες από τον κύριο Τσόγκα. Ένα γέμισμα. Θα μπλοκάρει ο τερματοφύλακας του Πανθυριατικού, που θα έχει την ευκαιρία να πετύχει κι άλλο ένα γκολ. Όμως το πλασέ άστοχο, παραμένει το 2-0. Κεφαλιά εδώ, πανέμορφη ενέργεια. Σέντρα από δεξιά, κεφαλιά, η μπάλα out. Ο Παγκορτινιακός εδώ βλέπετε από αριστερά σε μια ενέργεια. Θα τραυματιστεί ο ποδοσφαιριστής. Πέσαν μαζί δύο παίχτες. Ευτυχώς δεν υπήρξε κάτι χειρότερο. Συνέχισαν στην αναμέτρηση. Κοντά η μάντρα από τη γραμμή του out. Υπήρξε κίνδυνος τραυματισμού, ευτυχώς, χωρίς να υπάρξει κάτι περαιτέρω. Συνέχεια στον αγώνα, ακόμα ένα σούτ από τον Παπά. Δεν θα καταφέρει να κάνει το 3-0. Ακόμα ίδιος παίχτης, ένα πλασέ. Η μπάλα θα περάσει πάνω από το οριζόντιο δοκάρι. Δεν βρήκε τρόπο να αντιδράσει ο Παγκορτινιακός. Το αποτέλεσμα έμεινε ως είχε. 2-0 νίκη για τις Βρασιές στο γήπεδο της Μελικούς. Και θα ολοκληρώσουμε αυτό το ταξίδι στην Αλφα Αρκαδίας με την Τεγεία, αφού πρώτα πούμε πως το Σάββατο έκοψε την πρωτοχρονιάτικη πίτα της σε γνωστό κέντρο της πόλης, με καλεσμένους όλους από τον αθλητικό κόσμο της περιοχής και όχι μόνο. Λίγο νωρίτερα επικράτησε με 5-0 του Ερμή Μελιγούς, εντυπωσιακή νίκη για την Τεγεία. Πάμε να δούμε πλάνα από την αναμέτρηση, φυσικά τις κάρτες με τα αποτελέσματα, τη βαθμολογία και την επόμενη αγωνιστική στο πρωτάθλημα της Αλφα Αρκαδίας. Για το πρωτάθλημα της Αλφα Αρκαδίας, η Τεγεία στο γήπεδο των Φιλικών υποδέχτηκε τον Ερμή Μελιγούς. Καλύτερη η γηπεδούχη, τελευταίος. Ο Ερμής παλεύει όμως όλα τα παιχνίδια, δεν έχει αφήσει κανέναν σε ησυχία, προσπαθεί να δυσκολέψει προσπάθειες των αντιπάλων. Η Τεγεία λοιπόν, στα πρώτα λεπτά της αναμέτρησης, ισορροπημένο το παιχνίδι, ένα γέμισμα εδώ από το Βρούβα. Η μπάλα στη μεγάλη περιοχή, το πλασέ θα περάσει out. Συνέχεια στον αγώνα. Ακόμα ένα σουτ έξω από την περιοχή. Θα μπλοκάρει ο αντίπαλος τερματοφύλακας. Αναγνωριστικά τα πρώτα λεπτά της αναμέτρησης. Όσο περνούσε η ώρα γινόταν και πιο πιεστική η Τεγεία. Ακόμα ένα πλασέ με το δεξί, μπάλα θα περάσει out. Παραμένει η αναμέτρηση χωρίς σκορ. Συνέχεια στο παιχνίδι, σούτ έξω από την περιοχή. Ασταθής απόκρουση με δεύτερη προσπάθεια. Ο τερματοφύλακας των φιλοξενούμενων αποκρούει. Και εδώ η ευκαιρία για τον Ερμή. Ένα σούτ με το αριστερό, ωραίο γεμάτο, η μπάλα θα περάσει ψηλά out. Όπως είπαμε και ο Ερμής ήταν σίγουρο ότι θα απειλούσε. Δεν έχει τίποτα να χάσει, παλεύει για τα παιχνίδια, παίζει για το άθλημα, για το ποδόσφαιρο. Όμορφο πλασέ εδώ από την Τεγεία. Η μπάλα θα περάσει out. Ακόμα μια καλή στιγμή, κεφαλιά.
δεν υπάρχει συνέχεια στη φάση. Και φτάνουμε στο 33, η εκτέλεση του φάουλ, 1-0. Θα προηγηθεί η Τεγέα, σκόρερ ο Βρούβας, 1-0 στο 30. Τρέχει να το αφιερώσει. Θέλει να ακούσει και το όνομά του από ό,τι φαίνεται. 1-0 ο Βρούβας δίνει το προβάδισμα στην Τεγέα. Άλλη μια καλή στιγμή στο πρώτο ημίχρονο για να διπλασιάσει τα τέρματα η γηπεδούχος ομάδα. Και εδώ Ερμής η απάντηση, το σούτ με το δεξί. Καταπληκτική αντίδραση. Θα διώξει τον κίνδυνο το τροματοφύλακα της Τεγέας. Θα κρατήσει το 1-0 υπέρ της ομάδας του. Και στα τελευταία λεπτά του πρώτου ημιχρόνου, ακόμα μια καλή στιγμή, η μπάλα θα περάσει out. Και πάμε στο δεύτερο ημίχρονο, 20 δευτερόλεπτα μόλις από την έναρξή του. Καταπληκτική προσπάθεια από τον Καραμπέτσο, 2-0. Με το που μπήκαν στο αγωνιστικό χώρο, ατομική ενέργεια, πέρασε και τον αντίπαλο goalkeeper, 2-0 για την Τεγέα στο 46. Κλειδώνει, θα λέγαμε, την νίκη και τους τρεις βαθμούς. Το πανηγυρίζει με τους συμπαίκτες του όπως του αξίζει. Συνέχεια στον αγώνα, 3-0 ο Ιωάννου. Όπως είδατε στο δεύτερο μέρος της φάσης που έκανε η Τεγέα, κατάφερε να τις κάνει και γκολ. 3-0 στο 51 με τον Ιωάννου. Ανεβάζει το δίκτυο του σκορ. Ακόμα ένα γέμισμα προς τη μεγάλη περιοχή. Το πλασέ. Κεφαλιά, 4-0. Ο Μετσάη στο 54. Έκανε ό,τι ήθελε η Τεγέα από τα λεφτά του δεύτερου μηχρόνου. 4-0. Με σκόρερ τον Μετσάη. Καμία σχέση με το πρώτο ημίχρονο. Στο δεύτερο καταιγιστικότατη Τεγέα. Κάθε φάση και γκολ. Ειδικά στα πρώτα λεπτά. Όπως καταλαβαίνετε, συνέχεια του αγώνα το μάτι ήταν για έναν ρόλο. Και ήρθε και το 5-0. Με καταπληκτικό πλασέ με το αριστερό ο Γιαννούλης. Στην αντίπαλη γωνία του τροματοφύλακα, με το αριστερό στο παραθυράκι, 5-0, δίνει διαστάσεις της Τριάμβου στην εύκολη επικράτηση της Τεγέας. Και εδώ η αλλαγή. Ο Πλατζάς θα πάρει τη θέση του Βρούβα. Χρόνια στα γήπεδα, εμπειρότατος. Ακόμα ένα παιχνίδι για την καριέρα του. Στα τελευταία λεπτά βρισκόμαστε. Ο Ερμής θα προσπαθήσει να κάνει ό,τι καλύτερο μπορούσε, δεν τα κατάφερε, λήξη της αναμέτρησης, 5-0 η Τεγέα. Αφήνουμε το πρωτάθλημα της Αλφα Αρκαδίας, περνάμε στο Β' τοπικό, στους δύο ομίλους. Στον πρώτο όμιλο είχαμε συντριβή για την πρωτοπόρο Ελπίδα Τρίπολης. Παραμένει όμως στην πρώτη θέση, όπως θα έπαιξε και εσύ, έπαιξε με τον Άρη Τρίπολης, γνώρισε την ήττα στο γήπεδο των Φιλικών με 0-4. Η κάμερα της εκπομπής μας ήταν σε αυτόν τον αγώνα, ας περάσουμε να δούμε τα γκολ και τις καλύτερες φάσεις. Για το πρωτάθλημα της Β' Αρκαδίας, η Ελπίδα Τρίπολης γηπεδούχος υποδέχτηκε τον Άρη Τρίπολης. Στο γήπεδο των Φιλικών η αναμέτρηση, αρκετός κόσμος μαζεύτηκε το πρωί του Σαββάτου για να παρακολουθήσει το ντέρμπι της αγωνιστικής. Μια καλή στιγμή εδώ για τον Άρη, μπάλα θα περάσει out και θα έρθει απάντηση από την Ελπίδα. Ένα γέμισμα στη μεγάλη περιοχή, υπέροχο γύρισμα, το σουτ, η μπάλα θα καταλήξει γκολ, αλλά έχει σηκωθεί η σημαία του επόπτη, γιατί έχει σφυρίξει ως μη γενόμενη συγκεκριμένη φάση. Ακόμα μια καλή στιγμή εδώ, ο Σταματάκος στρώνει δεξιά το σουτ. Η μπάλα θα περάσει out. Συνεχίζουμε στον αγώνα. Η Ελπίδα, όπως βλέπετε, στα πρώτα λεπτά είχε την κατοχή και τις ευκαιρίες. Όμως δεν κατάφερε να πετύχει τον γκολ που θα άνοιγε και το σκορ της αναμέτρησης. Εκτέλεση φάουλ εδώ από τον Νικολακόπουλο. Στο τείχος, δεύτερο σουτ. Η μπάλα θα περάσει out. Καλή ενέργεια. Δοκίμασε το πόδι του. Με το αριστερό, η μπάλα όμως πέρασε out. Συνέχεια στο παιχνίδι, μία σέντρα. Θα διώξει τον φύλακα της Ελπίδας, καθώς η μπάλα σε αυτή τη σέντρα σουτ φαινόταν πως θα κατέληγε στα δίχτυα της ομάδας του.
κόρνερ, η κεφαλιά, δεύτερη, Καρνέζης, 1-0, μπροστά ο Άρης Τρίπολης, στο πρώτο ημίχρονο, στο 33, θα ανοίξει το σκορ για την ομάδα του, βλέπετε, με κεφαλιά Ψαράκη πάνω στην γραμμή, δεν δυσκολεύτηκε να ανοίξει το σκορ, 1-0 στο ντέρμπι, μπροστά ο Άρης Τρίπολης. Άργησε αλλά τα κατάφερε, η απάντηση από την ελπίδα, δυνατό το σούτ, αλλά ο τροματοφύλακας του Άρη είχε σωστή θέση. Θα περάσει ο κίνδυνος για την ομάδα του. Συνεχίζουμε, ελπίδα σε ένα γέμισμα. Θα μπερδευτεί εδώ, λίγο άστοχη έξοδος, αλλά η μπάλα του έκανε το χατήρι, πέρασε out. Τα λένε εδώ οι δύο συμπαίχτες του Άρη, για να κρατήσει ο καθένας τη δικιά του θέση. Εδώ προπονητής ελπίδας ο κύριος Μαρκόπουλος δίνει και αυτές τις οδηγίες του, προσπαθώντας να γυρίσει το αποτέλεσμα. Συνέχεια στον αγώνα, ο Άρης από δεξιά θα γίνει σέντρα το Λέγκο και η μπάλα στα δίχτυα, 2-0. Νικολακόπουλος στο 53. Αυτή τη φορά δεν δημιούργησε, εκτέλεσε. 2-0. Θα δώσει στο χέρι του στο συμπαίκτη του που του έστρωσε τον γκολ. Και εδώ Αργύρης ο Μανιάτης καμαρώνει το δημιούργημά του. 2-0 μπροστά στο ντέρμπι. Άνετος. Τα χέρια στις τσέπες. Λέει και κανένα μπράβο. Συνέχεια στον αγώνα. Δημητρέλης, εκτέλεση. Φάουλ. Γκολ. 3-0. Απευθείας φάουλ του Δημητρέλη στο 70. Άψογη εκτέλεση. Μπάλα στο κέντρο. Αλλά δυνατό το σουτ. Πανέμορφο. Τον αγκαλιάζουν οι συμπαίκτες, του δίνουν τα συγχαρητήρια. Μονόλογος λοιπόν το ντέρμπι για τον Άρη Τρίπολης που κατάφερε τις ευκαιρίες που δημιούργησε να τις κάνει γκολ αντίθετα με την ελπίδα που είχε αρκετές, αλλά δεν πέτυχε το πολυπόθητο γκολ. Ακόμα μια εκτέλεση φάουλ, ξανά πολύ καλή, με τον ίδιο τρόπο αυτή τη φορά η μπάλα πέρασε out. Συνέχεια στο παιχνίδι, ελπίδα στην επίθεση, μια επίθεση από δεξιά, θα γίνει η σέντρα, ωραίο το γυριστό. Αδύναμο όμως, πολύ καλή έμπνευση και ας μην είχε το επιθυμητό αποτέλεσμα. Και συνεχίζουμε, θα περάσει τον τροματοφύλακα εδώ ο παίκτης του Άρη, αλλά θα προλάβουν οι αμυντικοί, θα διώξουν πριν γίνει το 4-0. Όμως, μετά από λίγο, σε ένα μπέρδεμα στην περιοχή της Ελπίδας, βλέπετε τι χαμός γίνεται, τελικά η μπάλα θα καταλήξει στα δίχτυα, το γκολ ο Λέγκος, 4-0, καραμπόλα, μπιλιάρδου, γαλλικού και αμερικάνικου, απ' όλα έχει εδώ. 4-0 τελικά ο Άρης Τρίπολης στο ντέρμπι της αγωνιστικής. Τελευταία φάση για την ελπίδα που προσπάθησε να βάλει τον γκολ. Στρώνει την μπάλα στο συμπαίχτη του. Τέλος της αναμέτρησης, 4-0 νίκη για τον Άρη. Είδατε συνολικά μια εικόνα από τον πρώτο όμιλο του πρωταθλήματος Β' Αρκαδίας, από τα αποτελέσματα, τη βαθμολογία και την επόμενη αγωνιστική. Περνάμε τώρα στο δεύτερο όμιλο. Εκεί όπου η Νικηταράς προπορεύεται, κέρδισε και σε εκτός έδρας αναμέτρηση το Μαρί με 1-3. Ας περάσουμε να δούμε και εκεί όλα τα αποτελέσματα, τη βαθμολογία καθώς και την επόμενη αγωνιστική. Αφήνουμε το ποδόσφαιρο, περνάμε στην ενότητα του μπάσκετ. Αυτή τη βδομάδα δεν είχαμε αγωνιστική δράση για τον Αρκαδικό, είχαμε όμως την Α2 γυναικών μπάσκετ για την Άμυλα. Στο κλειστό του ΔΑΚ της Τρίπολης, λοιπόν, η Άμυλα υποδέχθηκε τον Πανιόνιο, γνώρισε την ήττα με 10 πόντους, 42-52. Ας ελπίσουμε η συνέχεια να είναι καλύτερη για την ομάδα του Θεόδωρου Τσκαλά. Έχουμε πλάνα του συγκεκριμένη αναμέτρηση, ας περάσουμε να τα δούμε. Για την 15η αγωνιστική της Α2 γυναικών, η Άμυλα Τρίπολης γνώρισε την ήττα με σκορ 42-52 από τον Πανιόνιο,
στο ΔΑΚ Τρίπολη στο μεσημέρι της Κυριακής. Στο αγωνιστικό σκέλος η αρκαδική ομάδα βρέθηκε πίσω στο σκορ στο πρώτο δεκάλεπτο με 10-13. Η ομάδα της Νέας Μήνης ήταν ανώτερη στη δεύτερη περίοδο με αποτέλεσμα να πάει στα βοητήρια προηγούμενη με 10 πόντους 17-27. Στην τρίτη περίοδο η αρκαδική ομάδα προσπάθησε να επιστρέψει στο σκορ και μείωσε στους 5 πόντους 28-33. Στην τελευταία περίοδο η ομάδα του Θεοδωρίτου Καλά πάλεψε για τη σημαντική νίκη. Ωστόσο η ομάδα του κ. Δεσποτάκη ήταν καλύτερη από τους αντιπάλους της με αποτέλεσμα να φύγει με το ροζ φύλλο της αναμέτρησης και το 42-52 να είναι το τελικό αποτέλεσμα. Πρώτη σκόρερ για τις γηπεδούχους ήταν οι αδερφές Τσουκαλά, οι οποίες σημείωσαν από 9 πόντους, όσους και η Άσπα Μπενέκη. Για την ομάδα της Νέας Μύρνης, πρώτη σκόρερ ήταν η Ιωαννίδου, η οποία σημείωσε 11 πόντους με 2 εύστοχα σουτ 3 πόντων. Την ερχόμενη Κυριακή, η Άμυλα Τρίπολης αντιμετωπίζει στα Μελίσια την τοπική ομάδα σε ένα πάρα πολύ σημαντικό παιχνίδι. Συνεχίζουμε μπάσκετ, αφήνουμε τα εθνικά πρωταθλήματα και περνάμε στα τοπικά πρώτα στην ΑΕΚ Σκενό. Εκεί είχαμε και τον ντέρμπι του πρωταθλήματος, καθώς οι δρομοί στο κλεισό του ΔΑΚ της Τρίπολης υποδέχτηκαν το Σπαρτιατικό, τον οποίο κέρδισαν με σκορ 62-53. Αρκετός κόσμος βρέθηκε στη συγκεκριμένη αναμέτρηση. Να δούμε τα πλάνα από τη μεγάλη νίκη των δρομαίων. Πολύ σημαντική νίκη με 62-53 σημείωσε στο κλειστό του Δημοτικού Αθλητικού Κέντρου της Τρίπολης ο Σύλλογος Δρομαίων Υγείας Τρίπολης επί του Σπαρτιατικού για την 11η αγωνιστική του πρωταθλήματος της Αλφανδρών Εκασκενόπ. Η ομάδα της Τρίπολης, εκτός από τους 2 βαθμούς νίκης, απέκτησε σημαντική διαφορά 9 πόντων, την οποία οφείλει να διαφυλάξει την αναμέτρηση του δευτέρου γύρου προκειμένου να τη μεταφέρει στη διαδικασία των play-off στο τέλος κανονικής διάρκειας του πρωταθλήματος. Η ομάδα του Σπαρτιατικού προηγήθηκε στα πρώτα 6 λεπτά με σκορ 4-8. Ωστόσο, η αρκαδική ομάδα κατάφερε στα τελευταία λεπτά να μειώσει διαφορά στον πόντο 10-11 για να ολοκληρωθεί η πρώτη περίοδος με σκορ 10-13. Στη δεύτερη περίοδο, η ομάδα των Δρομαίων προηγήθηκε στα πρώτα 15 λεπτά της αναμέτρησης με σκορ 20-18 και με εντυπωσιακό σερί 11-4 απέκτησε διαφορά 9 πόντων 31-22 στο τέλος του ημιχρόνου. Στις αρχές επανάληψης, η ομάδα της Τρίπολης ανέβασε τη διαφορά στη μέγιστη τιμή στους 10 πόντους, 38-28, αλλά η φιλοξενούμενη ομάδα αντέδρασε και με ένα εντυπωσιακό σερί 0-11 προηγήθηκε στο σκορ με ένα πόντο διαφορά, 38-39, για να ολοκληρωθεί η τρίτη περίοδος με σκορ 40-41. Στο τελευταίο δεκάλεπτο, η αρκαδική ομάδα πήρε κεφάλι στο σκορ με επιμέρους σερί 8-3 και προηγήθηκε με 2 πόντους διαφορά, 51-49, και λίγο αργότερα με 4, 56-52, 1,5 λεπτό πριν το τέλος αναμέτρησης. Στο τελευταίο λεπτό, η ομάδα της Τρίπολης συνέχισε τον ίδιο ρυθμό και κατάφερε με νέο επιμέρους σερί 6-1 να διαμορφώσει το τελικό 62-53 και να πάρει την νίκη. Πριν περάσουμε στο πρωτάθλημα της Β' Εκασκενόπ, να πούμε ότι για το πρωτάθλημα της Α' Εκασκενόπ, ο Πολύδιος Μεγαλόπολης έχασε στο παιχνίδι του από το Δίνο Κυπαρισίας 67-48 εκτός έδρας και περνάμε πλέον στο Β' τοπικό. Εκεί όπου το Νεοχρόνιο γνώρισε εκτός έδρας ήττα από τον Ευκλή Καλαμάτας με 43-30, ενώ ο Απόλλωνας Τρίπολης κατάφερε, πήρε εντός έδρας νίκη κόντρα στον Άρη Σκάλας με σκορ 51-40. Με 51-40 επικράτησε ο Απόλλων Τρίπολης του Άρη Σκάλας στο ΔΑΚ Τρίπολης για την 8η αγωνιστική του δευτέρου ομίλου της Β' Ανδρών του πρωταθλήματος της Εκασκενόπ. Πλέον η ομάδα της Τρίπολης έχει 12 βαθμούς, μετρώντας 4 νίκες και 4 ήττες στο πρωτάθλημα. Στο αγωνιστικό σκέλος, η αρκαδική ομάδα βρέθηκε πίσω στο πρώτο δεκάλεπτο με σκορ 10-11, ωστόσο με επιμέρου σκορ 17-11 στη δεύτερη περίοδο του πρώτου ημιχρόνου, κατάφερε να πάει στα αποδυτήρια προηγούμενη, έχοντας προβάδισμα 5 πόντων. Η αναμέτρηση έγινε ντέρμπι στις αρχές του δευτέρου ημιχρόνου,
αφού η ομάδα της Σκάλας Λακωνίας με επιμέρους σκορ 4-12 απέκτησε προβάδισμα 3 πόντων 31-34. Παρ' όλα αυτά, η αρκαδική ομάδα πάτησε γκάζι στο σκορ στην τελευταία περίοδο της αναμέτρησης, με αποτέλεσμα το επιμέρους σερί 27 της 4ης περίοδου να της δώσει το δικαίωμα να κατακτήσει το ροζ φύλλο αγώνα. Η επόμενη αναμέτρηση της αρκαδικής ομάδας είναι το ερχόμενο Σάββατο, 15 Φεβρουαρίου, στο κλειστό δημοτικό στάδιο της Τρίπολης, όπου θα φιλοξενήσει για την ένατη αγωνιστική του πρωταθλήματος σε Κασκενόπ την ομάδα του Λάκων Αγιθίου. Επιστρέφουμε στο ποδόσφαιρο, στο γυναικείο ποδόσφαιρο, εκεί όπου ο Άρης Τρίπολης μετά από πολύ καιρό είχε και πάλι αγωνιστικές υποχρεώσεις και μάλιστα στο παιχνίδι ήταν και πάλι εντυπωσιακός, 3 γκολ και 3 δοκάρια. Στο κήπεδο των φιλικών έγινε η αναμέτρηση. Ο Άρης Τρίπολης υποδέχεται τον Τοξότη. Μπορεί οι φιλεξενούμενοι να είχαν το όνομα, όμως με τρία βέλη, ομάδα του Άρη κατάφερε να πάρει τους τρεις βαθμούς της νίκης και με μεγαλύτερο σκοπό και στόχο την άνοδο στη Β' Εθνική κατηγορία συνεχίζει τα θετικά αποτελέσματα. Ξεκίνησε και πάλι το πρωτάθλημα της ΓΑΜΑ Εθνικής των γυναικών. Ο Άρης Τρίπολης, η γυναικεία ομάδα, υποδέχτηκε τον Τοξότη στο γήπεδο των φιλικών. Κυριακή μεσημέρι ο αγώνας μάζεψε αρκετό κόσμο που στηρίζει αυτή την προσπάθεια. 1-0 στο 4, η Καρατζιά βάζει μπροστά στο σκορ τον Άρη. Πολύ γρήγορα, θέμα χρόνου ήταν να μπει το γκολ. Μπήκε πολύ γρήγορα, πολύ καλύτερη ομάδα ο Άρης, το είχε αποδείξει και στον πρώτο γύρο. Παραμένει στην κορυφή του ομίλου του και προσπαθεί για τη δύσκολη συνέχεια να κατακτήσει το πρωτάθλημα που οδηγεί στη Β' Εθνική. Ένα σούτ εδώ στο ύψος της μεγάλης περιοχής, η μπάλα στο δοκάρι. Πολύ καλή στιγμή για τους γηπεδούχους που δεν σταμάτησαν να πιέζουν. Επιθετικός μονόλογος στο πρώτο ημίχρονο. Η σέντρα από δεξιά θα διώξει προς τη Γμήνη. Το ψαλιδάκι ανάποδο, ωραίο, από τη σκόρερ της αναμέτρησης. Η μπάλα θα περάσει out. Σέντρα από αριστερά, πρώτη κεφαλιά, θα φτάσει μπάλα. Θα περάσει out όμως, δεν τα κατάφερε η παίκτρια του Άρη να κάνει το 2-0. Η Τζεβελέκου εδώ θα περάσει μπροστά της, 2-0. Από την Ατάσα Τζεβελέκου θα διπλασιάσει τα τέρματα για τον Άρη. Όμορφη ατομική προσπάθεια, δυνατό το σούτ μέσα από την περιοχή, δεν τα χάνει από εκεί. Τρέχει, το πανηγυρίζει, χαμογελάει, 2-0 μπροστά ο Άρης. Ακόμη ένα σούτ, η μπάλα θα περάσει out. Δεν αντιμετώπισε κανένα πρόβλημα κόντρα στον Τοξότη η ομάδα του Άρη Τρίπολης. Εκτέλεση φάουλ από τη Μαρίνα Γεωργακοπούλου. Η μπάλα ξανά στο οριζόντιο. Δεύτερο δοκάρι. Έκανε ό,τι ήθελε ο Άρης σε συγκεκριμένη αναμέτρηση. Ακόμα ένα σούτ έξω την περιοχή. Η μπάλα θα περάσει out. Όλα αυτά στο πρώτο ημίχρονο. Πολλές φάσεις. Αν πετύχαιναν όλα τα τελειώματα θα μιλάγαμε για τεράστιο σκορ. Και εδώ η Μαρίνα Γεωργακοπούλου από αριστερά. Ατομική προσπάθεια. Το πλασέ με το δεξί. 3-0 στο 35. Πολύ απλά θα σφραγίσει τη νίκη για τον Άρη. 3-0 μπροστά στο σκορ. Τη βλέπετε εδώ μαζί με την αδερφή της. Στο πρώτο ημίχρονο συνεχίζουμε. Ακόμα μια εκτέλεση. Μπάλα θα περάσει out. Παραμένει το 3-0. Δεύτερο ημίχρονο τώρα. Εγκατζιόρα μια κάθετη πάσα. Από αριστερά η συμπαίκτριά της. Έντρα σούτ. Η μπάλα θα περάσει out. Και στο δεύτερο ημίχρονο ο Άρης είχε τις ευκαιρίες, θα μπορούσε να πετύχει ακόμα περισσότερα τέρματα. Γιατί ο τερματοφύλακας στο Ξώτη απ' έξω σταθερά, διώχνει. Εδώ ένα τσάφ από την Μπένια Αναστοπούλου, τα βάζει και με την τύχη της. Τρέχει να προλάβει. Προλαβαίνει τόσο τρέξιμο, η μπάλα δεν της κάνει τη χάρη, κοιτάει και τον επόπτη. Του λέει άστο πια, της δίνει και μία να τελειώνουμε, να πάρει το γόρνερ αντίπαλος. Τόσο αγώνα έκανε. Από δεξιά ακόμα μια επίθεση για τον Άρη μέσα από τη μεγάλη περιοχή. Ωραία η τρίπλα, σούτ με το αριστερό. Και το κόρνερ που θα κερδίσει ο Άρης. Εκτέλεση φάουλ από τα αριστερά. Στο πρώτο δοκάρι, οριζόντιο. Ακόμα μια φάση, Αναστοπούλα αυτή τη φορά. Τρίτο δοκάρι για τον Άρη Τρίπολης. Τέλος του αγώνα. Εύκολη νίκη για τον Άρη, εύκολο απόγευμα. Με 3-0 επέστρεψε στο πρωτάθλημα με νίκη.
Περνάμε στις ακαδημίες του Αστέρα. Η K15 δεν είχε αγωνιστικές υποχρεώσεις αυτήν την εβδομάδα. Είχαν όμως οι ομάδες K20 και K17 του Αστέρα, οι οποίες επέστρεψαν με εντυπωσιακές εκτός έδρας νίκες. Με τον Ατρόμητο έπαιξε η πρώτη. Η K20 κέρδισε με 0-1, μεγάλη νίκη για την ομάδα του Κώστα Μπεντεύη. Ενώ η K17 κέρδισε με το Ιβρύ 1-4 την ομάδα του Όφη σε εκτός έδρας αγώνα και αυτή. Ας περάσουμε να δούμε τα αποτελέσματα και τις βαθμολογίες, καθώς επίσης και τις επόμενες αγωνιστικές από τα πρωταθλήματα υποδομών της Super League. Σε μια πολύ όμορφη εκδήλωση για ακόμα μια χρονιά, ο Σύλλογος Φίλων Εθνικής Ομάδας Αρκαδίας έκοψε την πρωτοχρονιάτικη πίτα του. Αυτή τη χρονιά υπήρχαν και πολύ σημαντικές παρουσίες. Βραβεύτηκε ο Μιχάλης Καψής, πρωταθλητής Ευρώπης με την Εθνική Ελλάδα το 2004, ο Πολ Χατζόπουλος, που έφτασε στο ανώτερο επίπεδο του ελληνικού ποδοσφαίρου, αλλά και μια ελπίδα του ελληνικού κλασικού αθλητισμού και μάλιστα της Αρκαδίας, ο Βασίλης Γιάκουλης. Πάμε να δούμε πλάνα από την εκδήλωση. Για άλλη μια χρονιά, ο Σύλλογος Φίλων Εθνικής Ελλάδος Αρκαδίας διοργανώνει την ετήσια εκδήλωσή του για την κοπή της πρωτοχρονιάτικης πίτας και σας ευχαριστούμε όλους για τη στήριξή σας και την παρουσία σας σήμερα στην εκδήλωση. Και φυσικά να ευχηθούμε και του χρόνου και να είμαστε και ακόμα περισσότεροι, ο Σύλλογος δηλαδή να γίνεται όλο και μεγαλύτερος. Κύριε εκπρόσωποι της Περιφέρειας Πελοποννήσου, κύριε αντιδήμαρχοι και εκπρόσωποι του Δημοτικού Συμβουλίου, κύριε εκπρόσωποι της ΕΠΣΑ Αρκαδίας και των τοπικών αθλητικών σωματείων, σας καλωσορίζουμε στην κοπή της πρωτοχρονιάτικης πίτας του Συλλόγου Φίλων Εθνικής Ελλάδος Αρκαδίας. Να ευχηθούμε για το 2014 υγεία, ευτυχία και αλληλεγγύη προς τους συνανθρώπους μας. Να ευχαριστήσουμε το Μιχάλη Καψή, τον Πολύβιο τον Χατζόπουλο και τον Βασίλη Σιάκουλη που είναι σήμερα μαζί μας. Δεχτήκαν την πρόσκληση για να τους στηρίξουμε. Ευχαριστούμε όλους εσάς που μας στηρίζετε και φέτος είναι πολύ επιτυχημένη η εκδήλωσή μας. Να είστε καλά. Καλώς σας βρήκα και εγώ με τη σειρά μου να ευχηθώ σε όλο τον κόσμο χρόνια πολλά, μια ευχάριστη και καλή χρονιά. Μεγάλη χαρά και μεγάλη τιμή που βρίσκομαι ανάμεσα σε τόσο κόσμο που αγαπάει την εθνική ομάδα, που προσφέρει στην εθνική ομάδα. Μπορεί εμείς να προσφέραμε μέσα από τους αγωνιστικούς χώρους, αλλά η πρωτοβουλία των παιδιών του Ειρηναίου και των υπολείπων του Διοικητικού Συμβουλίου για τη δημιουργία ενός συνδέσμου φίλων εθνικής ομάδας. Η Γαλανόλευκη σκεπάζει, νομίζω, όλες τις ομάδες που βρίσκονται κάτω από εκεί. Είναι πολύ σημαντικό. Χωρίς εσάς δεν θα είχαμε πετύχει τίποτα. Δεν το λέω για φιλοφρόνηση. Στον ημιτελικό με την Τσεχία, νομίζω στην παράταση ο κόσμος έδωσε αυτή την όθηση και να είναι καλά ο Τραγιανός για τον κόλ που πέτυχε. Και γίνανε αυτά που γίνανε. Αυτό θέλω να σε ρωτήσω κι εγώ. Όταν εσύ ήσουν αμέσως αγωνιστικούς χώρους τότε, εδώ όλη η Ελλάδα γλεντούσε. Ήταν ένα τελείωτο πάρτι. Μήπως τελικά μας ζήλευες εσύ λίγο περισσότερο από εμάς? Σε καμία περίπτωση δεν μπορούσαμε να αντιληφθούμε το τι γίνεται στην Ελλάδα. Όσο και να μας το μετέφεραν τα σχετικά μας πρόσωπα και οι φίλοι, και μιλάω πιο πολύ και για μένα, δεν μπορούσα να διανοηθώ αυτό που συνάντησα όταν επέστρεψα στην Ελλάδα. Δεν μπορώ να πω ότι ζήλευα εσάς ή αν εσείς ζήλευατε εμάς. Το καλό ήταν ότι οι χαρές ήταν εξίσου μισές. Εμείς στην Πορτογαλία μέσα στο γήπεδο, εσείς στην Ελλάδα έξω από το γήπεδο. Το σημαντικό είναι αυτό που πετύχαμε όλοι μαζί.
Και αυτό είναι που έχει μείνει. Γι' αυτό το λόγο πιστεύω βρίσκομαι και εγώ εδώ πέρα σήμερα. Σας ευχαριστώ ξανά. Δείχνετε ότι τουλάχιστον εσείς, ο απλός κόσμος, δεν ξεχνά αυτή την επιτυχία. Έχουν περάσει 10 χρόνια και βλέποντας αυτό το βίντεο είναι σαν να ήταν χθες. Σας ευχαριστούμε εκ μέρους όλης της ομάδας για τη δημιουργία του συνδέσμου σας και προτείνω να συνεχιστεί να μεγαλώσει, όπως είπατε και εσείς στην εισαγωγή σας, ο σύνδεσμος κάθε χρόνο να μεγαλώνει και αρχής γενομένης από το καλοκαίρι να παρευρεθείτε στη Βραζιλία και να είστε πάντοτε δίπλα στην εθνική ομάδα. Επειδή πρόκειται για εκδήλωση εθνικής Ελλάδος-Αρκαδίας, εγώ θα σας ρωτήσω το εξής, να ξεκινήσουμε έτσι. Αν θα γινόταν, θα θέλατε τώρα έτσι να αλλάξετε τη ροή του χρόνου και να είστε τώρα ποδοσφαιριστής της εθνικής με συμμετοχές σε Μοντιάλ και Euro? Πιστεύω οποιοδήποτε θα ήθελε αυτή τη στιγμή να παίζει στην εθνική ομάδα και μετά από αυτές τις επιτυχίες που έχει κάνει, γιατί είναι το όνειρο του κάθε Έλληνα ποδοσφαιριστή να φορέσει το εθνικό σωστήριο. Για την βράβευση του Πόλου Χατζόπουλου, καλούμε στο βήμα το μέλος του Συλλόγου Φίλων Εθνικής Ομάδας Αρκαδίας, τον κύριο Σαββα Βασιλέη. Λοιπόν, πέρα από το βάρος της λύρας, αντέχεις να σηκώσεις πάνω σου και το βάρος εκπροσώπησης Ελλάδας στον κλασικό ελληνικό αθλητισμό? Είναι μεγαλύτερο από το βάρος της σφύρας, μπορώ να πω. Και είναι αυτό που θέλει ο κάθε αθλητής οποιοδήποτε αθλήματος, να αγωνιστεί με το εθνόσημο και να κάνει ό,τι καλύτερο μπορεί. Ο ελληνικός κλασικός αθλητισμός είναι μια δύσκολη συγκυρία σε αγωνιστικό αλλά και οικονομικό επίπεδο. Μπορεί ακόμα να ελπίζει? Μπορεί να ελπίζει χάρη στις προσπάθειες κάποιων ανθρώπων που κάνουν ό,τι μπορούν. Είναι την ψυχή του. Την ψυχή τους, γιατί είναι πλέον περνάει μεγάλη κρίση ο κλασικός αθλητισμός στις εποχές. Ελπίζουμε, προσπαθούμε όλοι ό,τι καλύτερο μπορούμε. Βασίλη, θα θέλαμε να μας πεις και δύο λόγια για τον Γυμναστικό Σύλλογο Αρκαδίας και τη δουλειά που γίνεται εδώ. Ο Γυμναστικός Σύλλογος Αρκαδίας είναι ένα από τα καλύτερα επαγγελματικά σωματεία στην Ελλάδα. Βοηθάει όσο μπορεί τους αθλητές του. Κάνει πολύ καλή δουλειά. Και πιστεύω πως θα έχει πλέον και μετάλλια σε επίπεδο ανδρών. Ολυμπιακούς αγώνες, εγώ το εύχομαι. Ό,τι καλύτερο. Ευχόμαστε και καλούμε για την βράβευση το μέλος του Συλλόγου Φίλων Εθνικής Ελλάδος Αρκαδίας, τον κύριο Ηλία Σπυρόπουλο. Πολύ σημαντική προσπάθεια των παιδιών του Συλλόγου, ακόμα μια όμορφη εκδήλωση που διοργάνωσαν. Αυτή τη φορά κεντρικός πρωταγωνιστής ήταν ο Μιχάλης Κάψης, ένας πρωταθλητής Ευρώπης, όπως ήταν λογικό, η εκπομπή μας βρέθηκε εκεί για να συνομιλήσει μαζί του. Ο Μιχάλης Κάψης άλλωστε είναι ένας άνθρωπος που δεν εμφανίζεται πολύ συχνά από τότε που σταμάτησε την ποδοσφαιρική του καριέρα. Μίλησε στην κάμερα της εκπομπής μας, μας είπε πόσο πολύ του λείπει το ποδόσφαιρο, αλλά και πόσο του αρέσει πλέον η οικογενειακή ζωή. Πάμε να δούμε τι δήλωσε ο Μιχάλης Κάψης στην Αρκαδία Μπολ. Λοιπόν, καταρχάς, Μιχάλη, καλώς ήρθες. Είσαι εδώ για την κοπή της πίτας Συλλόγου Φίλων Εθνικής Ομάδας Αρκαδίας. Θα ήθελα το πρώτο σχόλιο γι' αυτό. Ευχαριστώ και καλώς σας βρήκα. Να ευχηθούμε πρώτα απ' όλα χρόνια πολλά σε όλο τον κόσμο. Αν και Φλεβάρι μην ακούμε την πίτα, δεν πειράζει.
Από εκεί πέρα θέλω να ευχαριστήσω το Σύνδεσμο Φιλάθλων Εθνικής Ομάδας Αρκαδίας για την τιμή που μου έκανε να παρευρεθώ στην Κοπή της Πίτας. Είναι μεγάλη μου χαρά να βρίσκομαι εδώ πέρα ανάμεσα σε κόσμο που δείχνει ότι αγαπάει και δεν ξεχνάει την εθνική ομάδα. Και είναι πολύ όμορφα να θυμηθούμε με τη συμπλήρωση 10 χρόνων της μεγάλης επιτυχίας στην Πορτογαλία, όμορφες στιγμές, να τις μοιραστούμε με τον κόσμο, τον απλό που έχει έρθει και με τα παιδιά του Συνδέσμου. Ωραία πάσα αυτή. Δίνεις και μέσα στους αγωνιστικούς χώρους πάσα. Να μιλήσουμε με την εθνική ομάδα, γιατί είναι μια χρονιά η οποία είναι σημαδιακή. Η εθνική μας παίζει στο Μουντιάλ της Βραζιλίας. Ναι, είναι πολύ σημαντικό. Συμπίπτει η επέτειος των 10 χρόνων της δικής μας επιτυχίας, αλλά αυτό μας ενδιαφέρει είναι το σήμερα. Τα παιδιά έχουν κάνει μια πάρα πολύ καλή προσπάθεια με τον προπονητή. Πιστεύω δίκαια βρίσκονται στα τελικά του Παγκοσμίου Κυπέλλου στη Βραζιλία και εύχομαι μέσα από την καρδιά μου ότι καλύτερο για αυτή την ομάδα, ότι καλύτερο για αυτά τα παιδιά. Τα περισσότερα υπήρξαν της γενιάς μου, τα έχω προλάβει και θα είμαι πολύ χαρούμενος να τα παρακολουθήσω και να μας δώσουν μεγάλες χαρές. Δεν θέλω να βάλω όρια σε αυτές τις χαρές. Σας περιμένουμε μέχρι το καλοκαίρι και θα δούμε πού μπορούμε να φτάσουμε. Σου λείπει το ποδόσφαιρο, γιατί είσαι λίγο απομακρυσμένος, δεν σε βλέπουμε πολύ συχνά. Μου λείπει το ποδόσφαιρο με την άποψη της αγωνιστικής. Θα ήθελα να παίζω, δεν λέω ψέματα. Είναι το μόνο πράγμα που μου έχει λείψει αυτά τα χρόνια. Είναι το πράγμα που προσπαθώ να συνειδητοποιήσω ότι έφτασε στο τέλος του. Κακά τα ψέματα έχουν περάσει 4 χρόνια από τότε που έχω εγκαταλείψει την ενεργό δράση. Θέλοντας και μη, το παίρνεις απόφαση. Αλλά επειδή πρέπει να είμαστε ειλικρινείς, όταν βλέπεις άλλους να παίζουν, θα ήθελες να είσαι στη θέση τους. Λογικό, πολύ λογικό είναι αυτό. Είναι απόφασή σου όμως να μην εμφανίζεσαι πολύ συχνά. Από τότε που σταμάτησε την καριέρα σου, δεν θες να εμφανίζεσαι πολύ συχνά. Τουλάχιστον έτσι αντιλαμβάνομαι. Νομίζω πως από τη στιγμή που δεν αγωνίζεσαι, καλό είναι να αφήνεις τα παιδιά που είναι οι πρωταγωνιστές να κάνουν καλά τη δουλειά τους και να ασχολούνται εκείνοι. Δεν θέλω να αναφερθώ σε λόγους που δεν βρίσκω μέσα στο ποδόσφαιρο. Είναι καθαρά προσωπική. Νομίζω ότι έλειψα πολλά χρόνια από το σπίτι. Έχω μια υπέροχη οικογένεια με δύο παιδιά τα οποία βρίσκονται σε μια ηλικία που τους είμαι απαραίτητος και ίσως και εγώ προσπαθώ να καλύψω το χαμένο έδαφος τόσων χρόνων που απουσίαζα από το σπίτι μου. Επομένως, προς το παρόν είμαι ευχαριστημένος με αυτά που έχω. Περνάω καλά με την οικογένειά μου. Σίγουρα μου λείπει το ποδόσφαιρο, αλλά όπως είπαμε και στην προηγούμενη ερώτηση, δεν έχω σκοπό ή βλέψεις ακόμα να ασχοληθώ με κάποιο άλλο πόστο. Του ποδοσφαιριστή θα μ' άρεσε, αλλά μεγαλώσαμε. Και το τελευταίο ερώτημα, το οποίο δεν απαντήθηκε και ποτέ τελικά από σένα ή από τον πατέρα σου. Ο Μιχάλης Καψής ξεπέρασε τον αριθμό Καψή. Κοιτάξτε, σε καμία περίπτωση δεν θέλω να συγκρίνω τον εαυτό μου με τον πατέρα μου. Από σεβασμό και μόνο δεν έχω το δικαίωμα να πω ότι ξεπέρασα τον μπαμπά. Ο μπαμπάς ήταν μια μεγάλη μορφή του ελληνικού ποδοσφαίρου, είχε μια τεράστια διαδρομή. Από εκεί και πέρα, δόξα τω Θεώ, έκανε μεγάλη καριέρα. Δόξα τω Θεώ και εγώ μπόρεσα και έκανα τη δική μου καριέρα. Δεν είναι ωραίες οι συγκρίσεις, ειδικά διαφορετικών εποχών. Άλλη γενιά του μπαμπά, άλλη γενιά η δική μου, άλλη γενιά των παιδιών που αγωνίζονται σήμερα και άλλη ίσως η γενιά του γιού μου ή των παιδιών που έρχονται. Από εκεί και πέρα είναι σημαντικό που ο κόσμος εκτιμάει τον πατέρα μου και είναι σημαντικό που και ο κόσμος εκτιμάει και εμένα. Αυτό είναι που μου αρέσει, αυτό είναι που απολαμβάνω μετά το ποδόσφαιρο και ευχαριστώ πάρα πολύ και τον κόσμο που ανταποκρίνεται σε τέτοιες εκδηλώσεις και εσάς που με εμφανίζετε ξανά στον κόσμο. Και ευχαριστώ το Σύνδεσμο Φιλάθλων Εθνικής Ομάδας της Αρκαδίας για την τιμή που μου έκανε να βρεθώ σήμερα εδώ πέρα μαζί τους. Τότε μπορεί ο γιος να ξεπεράσει και μπαμπά και παππού και να είσαι ικανοποιημένος. Μια ευχή κλείνει. Είναι κοινή ευχή και του παππού και δική μου. Δεν έχουμε τον εγωισμό, ειδικά μεταξύ μας, ποιος είναι καλύτερος. Αλλά και ο μπαμπάς μου και εγώ θα θέλαμε να δούμε το γιο μου να διαπρέπει. Του το εύχομαι, μακάρι να είναι τυχερός. Και κάπου εδώ ακόμα μια Αρκαδία μπόλη έφτασε στο τέλος της. Είδαμε ποδόσφαιρο, είδαμε μπάσκετ, είδαμε και την πολύ σημαντική εκδήλωση του Σύλλογου Φίλων Εθνικής Ομάδας Αρκαδίας. Ανανεώνουμε το ραντεβού πλέον για την επόμενη εβδομάδα με ακόμα περισσότερη δράση. Γεια σας. Να είστε όλοι καλά. Γεια σας.